Με συνθήματα «Δεν θα γίνουμε σκλάβοι» του 21ου αιώνα και «Μόνο τα ρολόγια δουλεύουν ασταμάτητα», εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έδωσαν μια πρώτη απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά στα Γιάννενα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Πλήθος εργαζομένων, σωματείων και συλλογικοτήτων βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων μετά την προκήρυξη της απεργίας από το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ, με αποτέλεσμα το μέγεθος της συγκέντρωσης και της πορείας που ακολούθησε να τις καθιστά από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Το Εργατικό Κέντρο και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ανέλαβαν το οργανωτικό μέρος, δίνοντας βέβαια και τον οντενότερο αγωνιστικό παλμό, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, με δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και πολλών πρωτοβάθμιων σωματείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και οι δυνάμεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άλλες συλλογικότητες πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση στην οδό Αβέροφ. Στην κεντρική πλατεία βρέθηκαν ουσιαστικά τρεις ξεχωριστές συγκεντρώσεις που μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται ως μία, αλλά για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ τα διαχωριστικά όρια ήταν εμφανή. Παρά τα αυτά, η μετάθεση της εργατικής πρωτομαγιάς από τα συνδικάτα και την ΑΔΕΔΗ, παρά τη διαφορετική άποψη της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, συνέδεσε τους εργατικούς αγώνες δεκαετιών με το διακύβευμα του χρόνου εργασίας, που αποτελεί μία από τις αιχμές του δόρατος στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί. Προς την κυβέρνηση και τις επιταγές της εργοδοσίας έστρεψε τα βέλη του στην κεντρική ομιλία το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, Κωνσταντίνος Σίμος. Αντί η ουσία να είναι να προστατευθεί και να θωρακιστεί η υγεία του λαού μας, η ουσία για την κυβέρνηση ήταν, είναι και θα είναι η προστασία και η θωράκιση των κερδών της μεγάλης εργοδοσίας. Και αυτή η κατεύθυνση, συνάδελφοι, εφαρμόζεται κατά γράμμα και ευλαβικά σε όλους τους τομείς και κλάδους. Σε αυτές τις συνθήκες που η ζωή και η υγεία του λαού παίζεται στα ζάρια, η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάργηση του 8ωρου. Με το νέο νόμο έκτρωμα θέλει να καταργήσει το 8ωρο, να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες τη μέρα, να επιβάλλει ένα καθεστώς με απλήρωτες υπερορίες που θα δίνονται, μας λένε, σε βάθος εξαμήνου, σε ρεπό ή μειωμένα ωράρια. Αρκεί ο χρόνος ξεκούρασης από βάρδια σε βάρδια να είναι λιγότερος από 11 ώρες. Αρκεί ο εργάτης να δουλεύει ατελείωτες ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή, αποκλεισμένος στους 4 τοίχους του σπιτιού του, χωρίς διακριτό χώρο και χρόνο δουλειάς. Θέλουν εργαζόμενους φθηνούς και ευέλικτους, που θα πηγαίνουμε για δουλειά όταν, όποτε και όπως το καθορίζει το φόρτο δουλειάς η παραγωγή, για να μπορέσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη νέα οικονομική κρίση. Στο βωμό του κέρδους, κυβέρνηση, εργοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπολόγισαν την υγεία μας ένα χρόνο τώρα. Φυσικά και δεν θα υπολογίσουν ούτε τις ζωές μας, ούτε τις οικογένειές μας, ούτε τον προγραμματισμό της ζωής και των υποχρεώσεών μας. Για έναν μακρύ αγώνα που ξεκινά και θα έχει διάρκεια, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ, Χρήστος Γρίβας, τονίζοντας πως οι λογικές της επίθεσης στα δικαιώματα της εργασίας είναι πλέον παροχημένες σε όλο τον σύγχρονο κόσμο. Είμαστε εδώ σήμερα σε ένα σταθμό ακόμα του αγώνα που κάνει ο κόσμος της εργασίας για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της κυβέρνησης για κατάργηση του 8ωρου, για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος. Η κυβέρνηση επιμένει, δέσμια παροχημένων ιδεολογικών της αντιλήψεων, να κάνει αυτή την επίθεση στα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας.
θέλουν να αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο την κερδοφορία. Οι αντιλήψεις αυτές σήμερα σε όλο το σύγχρονο κόσμο έχουν εγκαταληφθεί. Κανένας δεν πιστεύει ότι δουλεύοντας 10 και 12 ώρες απλήρωτα ο εργαζόμενος μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία. Είναι παροχημένες, αντιδραστικές και βαθιά νεοφιλελεύθερες. Ξέρουμε ότι ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος. Όλοι μαζί όμως, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στην ενωμένη δράση μας, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε να υλοποιηθούν στην πράξη οι σχεδιασμοί αυτή της κυβέρνησης. Ο αγώνας είναι μακρύς και μέχρι την ψήφιση, που ευχόμαστε να μην μπορέσει να φτάσει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα είμαστε στους δρόμους. Σε προτεραιότητα, εν ώψη και της μάχης που θα δοθεί στη Βουλή, βάζει το εργασιακό νομοσχέδιο η μείζωνα αντιπολίτευση με τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ να δίνουν το παρόν στις κινητοποιήσεις και την βουλευτή Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη να κάνει λόγο για κατεδάφιση κατακτήσεων αιώνων. Είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε τη δυναμική μας αντίδραση στο αντεργατικό κατασκεύασμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλος ο ελληνικός λαός, η νέα γενιά, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι θα σταθούν απέναντι στην κατεδάφιση κατακτήσεων αιώνων. Λέμε όχι στην κατάργηση του οκτάωρου, όχι στις απλήρωτες υπερορίες, όχι στην κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και καλούμε όλο τον κόσμο να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Οι γυναίκες πρωτοπόρα σε αυτή τη μάχη θα διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίση αμοιβή και δεν θα επιτρέψουν με ένα νομοσχέδιο που ονομάζεται εξομάλυνση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής να κατεδαφιστούν κατακτήσεις αιώνων. Όχι στο νομοσχέδιο το οποίο προετοιμάζει για μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Χατζηδάκη, όχι σε όλα τα αντιδραστικά νομοσχέδια που έχουν έρθει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και αφορούν όλους τους κρίσιμους τομείς όπως την υγεία, την εκπαίδευση, θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Στις αντεργατικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως τουλάχιστον έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής, αναφέρθηκε το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου εκ μέρους της παράταξης ΕΑΚ, Αλέκος Μπαλακέρας. Σήμερα 6 του Μάη απεργούμε. Αποτείουμε φόρο τιμής στους προγόνους μας που κατάφεραν σε χαλιπούς καιρούς να καθιερώσουν εργασιακά δικαιώματα όπως το 8ωρο και να έχουμε εμείς μια καλύτερη ζωή. Συμπίπτει αυτή η ημερομηνία με τα σχέδια της κυβέρνησης και το νομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση για την κατάργηση του 8ωρου, για την κατάργηση των επιρροιών, για την κατάργηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, για την κατάργηση του ΣΕΠΕ και πλήθος άλλων αντεργατικών διατάξεων. Ημέρα σύμβολο για τους εργάτες. Ημέρα αγώνα και η εργατική τάξη σήμερα δίνει την απάντησή της. Είναι μια μεγαλειώδη συγκέντρωση η σημερινή. Χαιρόμαστε που πολλοί συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για απεργία και βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα. Αποδεικνύουν ότι έχουν ξεπεράσει την άθλια ηγεσία της ΓΕΣΕ, ότι δεν υπακούν πλέον στις προσταγές της και η απεργία είναι η σημερινή μέρα και όχι η 4 του Μάη, την οποία προσπάθησε η ΓΕΣΕ και η κυβέρνηση να την καθιερώσει ως ημέρα απεργίας.